εκτελεστής ο Φλίψεν. Πλασάρι, μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Περόπουλος. Φλίψεν. Φλίψεν 0-1. Στο 43. 14 μέτρα. Νίκησε τον Ατματζίδη κάνοντας το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ο Φίσα σε κόβει και βγαίνει πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Έχει και τον Φλίψεν αλλά και τον Εβαζέχα. Η παλιά είναι για τον Γερμανό. Να δούμε την επιλογή του τελευταίου. Το σούτι μπαλά στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0 έτσι απλά με τον Κάρχαρντ Φλίψεν. Η παλιά είναι πολύ καλή για τον Ασιόπουλο από τον Μιλόγεβιτς. Να η παλιά για τον Κιάσο και μπαλά στα δίχτυα. Από τον Φλίψεν, ζητώ συγγνώμη, που είναι ο Γερμανός λοιπόν ο σκόρερ. Κάνει το 3-0 στο 71ο. Ο Παναθηναϊκός με τον Λιμπερόπουλο για τον Φλίψεν και ένα έξοχο πλασέ για το 4-0. Πολύ απλά ο Παναθηναϊκός φτάνει στο τέταρτο γκολ. Σούτ από τον Κάρλ Χάινς Φλίψεν. Βρέθηκε μαρκάριστος εκεί πάνω στην κίνηση. Ό,τι πιο δύσκολο για τον τερματοφύλακα ήταν αυτή η προσπάθεια του Φλίψεν. Δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ο Αργυρίου δεν ήταν δυνατό να κάνει κάτι τέτοιο. Γερμανικό αίμα. Να το δούμε τώρα. Για να δούμε. Φλίψεν. Πλασάρι, γκολ, ο Παναθηναϊκός 1-0. Αξίζει ασφαλώς να την δούμε μία και δύο και τρεις φορές ακόμα. Κοιτάξτε εδώ. Εν κινήσει το σουτ μέσα από την περιοχή. 1-1. Έβαλε πολύ σωστά το κορμί του ο Γερμανός. Και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του 300, βλέπετε. Λιμπερόπουλο. Το πλασέ του Λιμπερόπουλου, δύσκολη απόκρουση από τον Κατεριανάκη και έχουμε το 3-0. Πλασιάζει τα τέρματα του Παναθηναϊκού στο 45. Χωρίς κανένα πρόβλημα το 1-0. Και εδώ το ο πολύ καλός συνδυασμός 1-2, Φίσα και Φλίψεν. Φίσας είδε και πάλι τον Κάρχαν Φλίψεν άρχεται από πίσω, του έδωσε την μπάλα αυτός χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Φλίψεν λοιπόν. Έτοιμος για το 2-0, το κάνει ο Γερμανός στο 6. Και ο Φλίψεν απέναντι από τον το Χούρογλου. Ο Ατέν κατά την μπάλα ο Γανέζος για τον Βαζέχα. Αυτό στο Φλίψεν, ευκαιρία για το 3-0. Σκόρερ ο Καρχάιν Φλίψεν. Την ασίστ του Βαζέχα. 3-0 στο 12 του δευτέρου μέρους. Αναίκος καθαρίζει το παιχνίδι. Η απουσία των διεθνών είναι δεδομένη. Αλλά οι 14 που έχουν μείνει έσπασαν όλα τα κόντερ στα τεστ που τους έβαλε χθες βράδυ Γιάννης Κυράστας. Άρεστη φυσική κατάσταση και διάθεση για τρέξιμο και δουλειά είναι το συμπέρασμα που έβγαλε ο τεχνικός Τριφυλιού από τις συγκεκριμένες δοκιμές. Γεγονός βέβαια που τον κάνει να τρίβει τα χέρια. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό με τον Φλίψεν. Η κεφαλιά γκολ! Και τον Φλίψεν αριστερά. Ο Γερμανός συγκλίνει. Η κάθετη παλιά για τον Ασιόπουλο. Το 4-1, ναι. Τον Ασιόπουλος. Φλίψεν στο κόρνερ. Έρχεται από πίσω ο Γκούμας. Λες και το κόρνερ, η κεφαλιά τόκος να κάνει ο Γκούμας. Κοιτάξτε εδώ βγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ από τον Κάρχαϊνς Φλίψεν. Στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού αφρούρητος με πολύ δύναμη κεφαλιά περνάει από τον Ελευθερικό. Αναπτέρωσε ο Γκαλέτο που μείωσε στο 66. 4-2 πάρα εν δεφορμή. Παρέσε και ήταν αηδέτε και στάβα μαρκάντο α Γκαλέτο. Μετείω τα καβέστα εσκέρτο και λεβαντάτο της μέσας γραμμής. Φλίψεν. Έξυπνη παλιά για το Σιμπνιεύσκι, στο πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή σου, τάρι γκολ, καταπληκτικό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε εδώ αριστουργηματική παλιά με το δεξί, πίσω από τον Ζαγοράκη, εκεί που έχει κινηθεί ο ταχύτατο Σιμπνιεύσκι, στο πάρει την μπάλα και με το δεξί στέλνει την... Όταν ο Φλίψεν έβγαλε συστημένη σέντρα στο Βλάουβιτς και εκείνος με κοντινή κεφαλιά... Ο Φλίψεν λοιπόν στο φάουλ, η καρδιά της άμυνας του Παζιάννα το...